Με πλήθος προϊόντων από βιοτέχνες σε ολόκληρη τη χώρα ανοίγει και φέτος τις πύλες της από τις 22 Αυγούστου η εμποροπανήγυρη στη Ζάκυνθο. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα παραμείνει ανοιχτή κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος των θρησκευτικών εκδηλώσεων για τη γιορτή του Πολιούχου του νησιού Αγίου Διονυσίου και θα προσφέρει πολλές και διαφορετικές επιλογές σε όσους την επισκεφτούν. Έτσι και φέτος, όπως κάθε χρόνο, υπήρξε μία συνεννόηση με τις αρχές για την έγκαιρη τοποθέτηση και απομάκρυση των υλικών, την καθαριότητα, την ασφάλεια, την νομιμότητα όλης της εμποροπανήγυρης. Η Γενική Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαίθριων Αγορών ευχαρίστησε αρχές και φορείς για την άψογη συνεργασία και τόνισε ότι όλα είναι έτοιμα και απολύτως νόμιμα για τη λειτουργία της εμποροπανήγυρης. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, τον κύριο Λιμενάρχη, τον αστυνομικό διευθυντή, τον διοικητή της ασφάλειας, καθώς επίσης και τον κύριο Καρδιανό, αλλά και τον βουλευτή Ζακύνθου, κύριο Ακτύπη, για την πολύτιμη βοήθειά τους. Θα ανοίξουμε όπως κάθε χρόνο και θα είμαστε ανοιχτά από τις 22 μέχρι και τις 26 Αυγούστου, από το πρωί έως αργά το βράδυ, με πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία προϊόντων από όλη την Ελλάδα και σε πάρα πολύ καλές τιμές. Στον χώρο φυσικά ξεχωρίζουν και τα παραδοσιακά προϊόντα που ντόπιοι κάτοικοι και ξένοι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν από τους πάγκους που έχουν τοποθετηθεί. Δεν ξεχνάμε τα παραδοσιακά προϊόντα που βρίσκονται στην είσοδο της εμποροπανήγυρης στην οδό Λοβάρδου, όπως κάθε χρόνο, και θα βρείτε φυτούρες ζακυνθινές, καμινάδα, βαφλοσουβλάκι, hot dogs, χαλβά φαρσάλων, χειροποίητα λουκούμια και άλλα πολλά, καθώς και κριτικά προϊόντα που έχουμε φέτος σε πάρα πολύ ωραίες γεύσεις. Έως και το Σάββατο 26 Αυγούστου η εμποροπανήγυρη θα μείνει ανοιχτή για το κοινό με πάνω από 100 βιοτέχνες να περιμένουν τους καταναλωτές ώστε να κάνουν τις αγορές τους από τους ειδικά διαμορφωμένους πάγκους που έχουν στηθεί.